Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με τη Μαρία Σιαμπάνου, με την Εύβοια. Για να δούμε τι γίνεται. Για να εκεί. Δούμε τι γίνεται. Μαρία, έχεις μαζί σου και κάποιον εθελοντή. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έχω δίπλα μου τον κύριο Κώστα, είναι εθελοντής, αλλά είναι και κάτοικος του χωριού Κριεζά. Το χωριό το οποίο όλο το βράδυ, στο οποίο οι κάτοικοι δεν κοιμήθηκαν, υπήρχε το άγχος των αναζωπηρώσεων. Θα μας πει ο κύριος Κώστας και εδώ πέρα τι συνέβαινε χθες, από πού ξεκίνησε, ήταν δυνατός ο αέρας, αλλά μου είπατε και πριν ότι βοήθησαν πολύ γρήγορα τα εναέρια. Ναι, η φωτιά ξεκίνησε ανατολικά από το χωριό Πετριέας, εξελίχθηκε πολύ γλίγορα, με κατεύθυνση νότια, ανέβηκε τις ανεμογεννήτριες που βλέπουμε πάνω από τα Κριεζά, έφτασε στον κάμπο του Δίσδου, τη λίμνη του Δίσδου, συνέχισε να περνάει με μεγάλη ταχύτητα την άσφαλτο που βγαίνει από τα Λέπουρα προς την Κάριστο και περνάει από το χωριό Κριεζά. Ελέγχθηκε βέβαια πριν μπει στα πρώτα σπίτια του οικισμού στα Κόσκινα. Αυτή τη στιγμή τα μέτωπα είναι μικρά. Κατά κάποιο τρόπο ελέγχονται από τα αέρια που ξεκίνησαν σήμερα το πρωί και από τα επίγεια, που όλη νύχτα δώσαμε μάχη να βοηθήσουμε όσο μπορούσαμε και να δείχνουμε τους δρόμους σαν ντόπιοι στα επίγεια, μέχρι να έρθουν τώρα το πρωί τα αέρια. Σημαντική και η συνδρομή των κατοίκων εδώ πέρα που βοηθούσαν πραγματικά τους πυροσβέστες να δείξουν τους δρόμους, γιατί μιλάμε για δύσκολους δρόμους. Πρέπει να γνωρίζεις πού πρέπει να πάει ο καθένας. Γι' αυτό και βλέπουμε διάσπαρτα σε όλο το βουνό πυροσβεστικά οχήματα. Ναι, είχα μαζί μου όλη τη νύχτα τον στρατηγό από την περιφέρεια, τον οποίο καθοδηγούσα στους δρόμους, επειδή είμαι ντόπιος και τους γνωρίζω πολύ καλά. Πολύ βασικό. Τώρα αυτό η εικόνα ποια είναι, Μαρία. Βλέπουμε δύο μέτωπα. Ναι, αυτή τη στιγμή το μέτωπο που κατευθύνεται προς τα Κριεζά, ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ελεγχθεί από το εναέρια και από τα επίγεια που έχουν διασπαρθεί στο μέτωπο. Ένα άλλο που βλέπουμε πίσω προς τον ήλιο, αν το δείχνει η κάμερα, είναι τώρα αυτό που λίγο μας προβληματίζει, γιατί εξελίσσεται νότια προς την άκρη του χωριού Κριεζά, στα πρώτα σπίτια. Λοιπόν, ήταν σημαντική και η εικόνα που βλέπαμε. Πείτε ναι, μας, κυρία Γραμμήτρου. Ναι, Μαρία, όχι, παρακαλώ. Η εικόνα που βλέπαμε με τα οχήματα και τις υδροφόρες και βλέπαμε οχήματα έργου, το ότι πλησιάζανε. Εσείς ήσασταν εδώ χθες, βλέπατε αυτή την τρομακτική εικόνα. Ναι, βοήθησαν και τα μηχανήματα έργου και δύο μπολντόζες του στρατού και ιδιωτικές μπολντόζες με ερπίστρια, έκαναν ζώνες. Το παλέψαμε όσο μπορούσαμε να σώσουμε την πολυπόθητη Εύβοια. Βέβαια, αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι σε κάποια φάση το απόγευμα, γύρω στις 6 η ώρα, ακούσαμε τρεις απανωτές εκρήξεις, που εκεί αναζωπηρώθηκε πολύ έντονα η φωτιά και ήταν πολύ μακριά από τα μέτωπα που ερχόντουσαν προς αυτό το σημείο. Άρα, λοιπόν, είναι καθαρά εμπρησμός. Αυτή είναι σοβαρή καταγγελία, την οποία ναι, θα πρέπει να ερευνήσει. Μου είπατε και πριν, ακριβώς, ότι υπάρχουν κάποια βίντεο τα οποία θα δοθούν στο ανακριτικό της πυροσβεστικής. Ναι, ήδη από ό,τι γνωρίζω, συγχωριανός μου πρόλαβε ήδη ένα τζιπάκι και το έχει τραβήξει βίντεο, το έχει δώσει στην ανακριτική της πυροσβεστικής Χαλκίδος. Τώρα, κατά πόσο θα εξελιχθεί η ανάκριση και τι θα γίνει, δεν γνωρίζω. Πάντως είναι, τι να πω, είναι συγκλονιστικό να βάζεις φωτιά δίπλα σε τέτοια περιοχή με οικισμούς δίπλα, οικισμούς που κατοικούνται από μόνιμους κατοίκους. Πόσους κατοίκους έχει εκεί η περιοχή, κύριε Σαμαρά? Ήδη έχει κινδυνεύσει ο οικισμός Λιανή Άμμο και Κλιμάκι, το οποίο εκενώθηκε από το 112. Και αυτή τη στιγμή βέβαια δεν έφτασε η φωτιά εκεί, ελέγχθηκε πιο ψηλά. Άχι. Βέβαια έχει ένα μικρό μέτωπο τώρα που κατευθύνεται προς τα εκεί και γι' αυτό το 112 έχει σε δύο φορές για αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Λοιπόν, Μαρία Σιαμπάνου, να σε ευχαριστούμε πολύ, να ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Σαμαρά και γενικώς ευχαριστούμε τους εθελοντές ευχαριστώ μας για όσα κάνουν, και για όσα βοηθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα συνδεθούμε και στη συνέχεια. Ούτως ή άλλως θα ξανασυναντήσουμε τη Μαρία, εφόσον είναι εκεί, για να δούμε τι γίνεται.